Με το φακό του Καλύμνος Γιούς βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Καλύμνου, που αυτή τη στιγμή προσεγγίζει το καταμαράν, φέρνοντας στο νησί μας την πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, την κυρία Φόφη Γεννηματά. Την κυρία Φόφη Γεννηματά συνοδεύουν ο κύριος Δημήτρης Κρεμαστινός, ο κύριος Κώστας Καβδαλίδης, ο γραμματέας του κινήματος αλλαγής, ο κύριος Χριστοδουλάκης και άλλοι πολλοί που είναι μέσα στο σκάφος, θα τους δούμε τώρα βγαίνοντας. Η κυρία Φόβη Γεννηματά, 6.30 θα μιλήσει στο ισόγειο του πνευματικού μας κέντρου, στους φίλους του κόμματος του κινήματος αλλαγής. Ήδη εδώ βρίσκονται αρκετοί για να την υποδεχθούν. Και πάμε να δούμε τώρα που κατεβαίνει. Κυρία Πρόεδρε, είστε πολύ πιο όμορφοι από κοντά τελικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο. Καλώς τη μου, καλώς τη. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε. Έπρεπε να έρθει η κυρία Γεννηματά για να έρθείτε στην Καλύμνο. Όχι, εντάξει, έχετε χίλια παιδιά. Έχουμε πάντα χίλια παιδιά, το ξέρω. Να μας έρχεστε συχνά. Καλά, καλά, καλά. Δύσκολη περίοδος. Πολλά τα νησιά. Καταλύτες, κυρία Βαΐρη. Πάμε. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε. Καλά. Πόσο καιρό έχουμε να σας δούμε, κύριε Σκαβαλίδη. Πολύ καιρό. Έπρεπε να έρθει η κυρία Γεννηματά για να μας επισκεφτείτε. Δεν χαίρεστε που δεν έρχομαι. Όχι, δεν χαιρόμαστε όταν σας βλέπουμε. Είστε καλά. Μια χαρά. Πώς πάει το κοινάλ. Πώς πάει. Καρχήν δεν είναι κοινάλ. Είναι κίνημα αλλαγής. Κίνημα αλλαγής. Ναι, εντάξει, κίνημα αλλαγής. Το λέω με, θα πάει πολύ με καλά. Θα πάει παρά πολύ καλά. Παρά τα προβλήματα. Τις απεσιόδοξες προβλέψεις. Βεβαίως θα πάει. Με αυτά, με αυτά που... Σας φοβεί, σας ανησυχεί αυτή η ιστορία με Παπαντονίου κλπ. Όχι, δεν μας ανησυχεί καθόλου. Προχωράμε μπροστά. Δεν σας ανησυχεί. Καλά, καλά, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Εδώ έχουμε κρεμαστινέμας, τι κάνετε. Συναδεύετε τον πρόεδρο του κινήματος αλλαγής. Τι να κάνω. Δεν είμαι βουλευτής. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Εσείς όμως μας επισκέπτεστε συχνά, δεν έχουμε παράπονα από εσάς. Ποτέ. Όλα καλά. Είμαστε αισιόδοξοι. Πάντα, γιατί είμαστε αισιόδοξοι. Σας ανησυχεί αυτή η ιστορία με τον Παπαντονίου. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τον Παπαντονίου. Καλά είστε, μια χαρά. Πάμε. Με τον κύριο Χριστοδουλάκη, γραμματέα του κινήματος αλλαγής, θα πούμε δύο λέξεις τώρα. Πώς πάει το κίνημα, λέγεται κύριε Χριστοδουλάκη. Καλύμνος. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεται στο νησί. Είναι για μένα μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στην πατρίδα μου και το λέω ειλικρινά. Είμαστε εδώ ακριβώς για να στείλουμε το μήνυμα από το κίνημα αλλαγής ότι τα Δωδεκάνησα, η Καλύμνος και όλα τα νησιά μας είναι στο κέντρο της προτεραιότητάς μας. Είτε αυτό λέγεται εθνικά θέματα, είτε αυτό λέγεται οικονομία, είτε αυτό λέγεται όλα τα θέματα που αφορούν το νησί. Είναι πρώτη προτεραιότητά μας στο σχέδιό μας, στο πρόγραμμά μας. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε ακριβώς εδώ με την πρόεδρο μας το κίνημα. Θα δώσουμε τη μάχη για τις εκλογές και είμαστε σίγουροι ότι ο Δημοκρατικός Λαός Καλύμνος θα κάνει την έκπληξη στις επόμενες εκλογές και θα είναι τέλεια του. Και θα ανεβούμε δηλαδή τα ποσοστά του κινήματος αλλαγής. Ξεκινώντας από εδώ. Από εδώ. Από την Καλύμνο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Σήμερα να βρίσκομαι εδώ μαζί σας και να καλωσορίσω στο σπίτι μου την αντιαπλησμήτη τα ιστορικά προοδευτική Καλύμνο. Η Φόφη Γεννηματά, η Δωδεκανήσια, η συμπατριώτησά μας, είναι ο άνθρωπος που τόλμησε την επανίδευση για το αριστερού χώρο και που οθεί το πολιτικό σκηνικό στην ανανέωση μακριά από καταστροφικές συμπεριφορές του παρελθόντος. Είναι ο άνθρωπος που δεν έγινε στην βαρύμουσα κληρονομιά που το όνομά της επιφέρει, αλλά δημιούργησε μια νέα σχέση με την κοινωνία, ειλικρινή και υγεία. Ο καιρός των δημοσιονομικών προβλημάτων που όλοι αισθανθήκαμε στην καθημερινότητά μας, φιλοδοξούμε να γίνει παρελθόν στην πολιτική μνήμη μας. Στόχος μας είναι μια Ελλάδα που θα μας εξασφαλίσει ένα σταθερό περιβάλλον για να χτίσουμε
με νέες ευκαιρίες για να γυρίσει ο κόσμος που αναγκάστηκε να μεταναστεύσει, με σεβασμό στους ανθρώπους του Μόχθου για τη συμβολή του στην κοινωνία μας, στην οποία προστατεύεται το δικαίωμα στην εργασία, για να σταματήσει η ταλαιπωρία των τζαράδων μας, των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται. Μια Ελλάδα κυρίαρχη που θα κυβερνάται από Έλληνες, στην οποία θα προστατεύονται τα σπίτια μας, όπως άλλωστε ο χώρος μας έχει επιτύχει και στο παρελθόν. Το κίνημα αλλαγής συντάσσεται με την κοινωνία. Επιδιώκει τη μεταμόρφωση της Ελλάδας σε χώρα με όραμα για τους νέους, που χαρίζει ασφάλεια στους μεγαλύτερους. Σας και σύντροφοι, βλέπω και εδώ και εδώ στην Κάλυνο ότι οι αίθουσες δεν μας χωράνε πια. Η δυναμική μας... Είναι μεγάλη χαρά μου γιατί βρίσκομαι για πρώτη φορά σε αυτό το όμορφο νησί ανάμεσά σας, γιατί από εδώ κατάγεται και ο αγαπημένος μας νέος γραμματέας, ο Μανώλης μας. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να επαναφέρουμε την πρόταση νόμου για το ΦΠΑ στα νησιά. Το μεταφορικό ισοδύναμο δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει την αύξηση του κόστου ζωής στα νησιά μας. Λοιπόν, για γνήσια πατριωτική πολιτική. Μια πολιτική που μπορεί να ενώσει ξανά τους Έλληνες, να υπερασπιστεί τα εθνικά μας δίκαια και να επιβάλλει το σεβασμό των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Γνήσιο πατριωτισμό, μακριά από άφορους εθνικισμούς και πατριδοκαπηλεία, αυτά που βλέπουμε με τις ακροδεξιές κορώνες συχνά να εμφανίζονται στο δημόσιο διάλογο και ιδιαίτερα από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δημιούργησε και αξιοποίησε διεθνείς συμμαχίες. Αναβάθμισε τη θέση της χώρας στην Ευρώπη. Στάθηκε εμπόδιο απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και υπερασπίστηκε τα δικαιώματά μας. Και βέβαια, ήταν ο Κώστας Σιμίδης που αξιοποίησε τη θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδέοντας